Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για την ομάδα του κυρίου που έχω δίπλα μου, τον Μπάμπη, τον Πετρίδη, τον Ατρόμητο Διαβατό φυσικά, στην σημερινή πρώτη ημέρα αγωνιστική για τη σεζόν 2015-2016, ημέρα κυπέλου. Και εμείς βρισκόμαστε στο γήπεδο Σχοινά. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο Σχοινά, Σχοινά Ατρόμητο Διαβατού 0-7. Μπάμπη, καταρχήν καλή σεζόν. Να είστε καλά και σας ό,τι το καλύτερο εύχομαι. Γιατί καταλαβαίνω ότι και η δική σας δουλειά είναι εξίσου πολύ δύσκολη και εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Αντέχει κριτική σε ένα παιχνίδι το οποίο λήγει με 0-7. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος, επειδή κέρδισε η ομάδα μου 0-7 σε μια ομάδα η οποία παίζει Α2 φέτος, ίσα-ίσα έχω να πω τα καλύτερα λόγια για αυτή την ομάδα. Και στρωτοποδόσφαιρο παίζει και μ' άρεσε. Εντάξει, ίσως παραπάνω δουλειά έχουμε εμείς από τα παιδιά, αλλά να μην εκπλήσει τον κόσμο το 0-7. Δεν μου λέει κάτι εμένα, απλά μου λέει ότι οι ποδοσφαιριστές μου από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90 ζήτησαν μόνο ένα πράγμα και αυτή είναι η σοβαρότητα και την οποία επιδείξαν σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μιλήσαμε καθόλου φέτος για τους στόχους με τους οποίους ξεκίνησες στην ομάδα του Διαβατού. Πες μας έτσι λίγα λόγια για την Α1 φέτος. Κοίταξε, κατά το 70% η ομάδα έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει το ρόλο, έχουν έρθει καινούριοι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι είναι και ποιοτικοί, αλλά είναι πάνω απ' όλα και πολύ καλά παιδιά. Το οποίο συνδυάζουμε και τα δύο και τα βάζουμε στον αγωνιστικό χώρο. Οι στόχοι του Διαβατού είναι να μπορεί να παίζει ένα όμορφο ποδόσφαιρο, να χαίρεται αυτό που κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ούτε ζητάμε πρωτάθλημα, ούτε να μην λέμε μεγάλα λόγια. Απλά θα παίζουμε κάθε Κυριακή για το καλύτερο δυνατόν. Βλέποντας τις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν φέτος στην Α1, επιστρέφει η Αλεξάνδρεια στην κατηγορία. Τι βλέπεις ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό, βλέπεις να πρωταγωνιστούν πάλι μία με δύο ομάδες και να ξεφεύγουν βαθμολογικά και να μην έχουμε ενδιαφέρον στο δεύτερο γύρο. Πώς βλέπεις και πώς κρίνεις το φετινό πρωτάθλημα στην Α1? Οπωσδήποτε θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί μετά από μια δεκαετία, μην πω και παραπάνω, ήρθε ο καιρός πλέον να δούμε ανταγωνιστικές ομάδες να χτυπάει ο ένας με τον άλλον, δηλαδή ποιος θα βγει. Το μόνο μελανό σημείο είναι ότι υπάρχουν μόνο 14 ομάδες. Τα Λευκάδια με μεγάλη μου λύπη και στεναχώρια δεν κατέβαινε στο πρωτάθλημα, ούτε και το Ζερβοχώρι που έκανε μια προσπάθεια και σώθηκε τελευταία στιγμή πέρσι. Αυτές οι 14 ομάδες πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχύτητες. Δηλαδή θα υπάρχουν οι 4-5 που θα διεκδικούν και οι άλλες. Όχι να πέσουνε, δεν το θεωρώ έτσι, απλά να είναι εκεί, να είναι απλά εκεί. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα σου, στο ξεκίνημα το οποίο κάνεις φέτος στο Ατρόμητο Διαβατού. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα και δύο κουβέντες για τον φίλο σου, ο οποίος κάθεται εκεί πίσω, τον Τάφη του Κωνσταντίνου. Εγώ τον έχω ζήσει τον Τάφη από πολύ κοντά. Την περίοδο πήραμε το πρωτάθλημα με την Αλεξάνδρεια. Και η μεγαλύτερη μου χαρά είναι ότι μετά από 15 χρόνια περίπου, μπορώ και κρατάω τις επαφές μαζί με τον Τάφη, γιατί μου είναι και αγαπητό πρόσωπο, αλλά και πολύ καλός μου φίλος. Να το ευχηθώ με τη σειρά μου, πρωτίστως, να έχει μια πολύ καλή χρονιά. Έχει πάθος για αυτό που κάνει. Να το στηρίξει η διοίκηση του Σχοινά, γιατί πραγματικά αξίζει. Και πιστεύω ότι θα τα βγάλει εις πέρας, γιατί είναι μαχητής. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω, συγγνώμη, καλό κουράγιο σε όλους τους παράγοντες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, στους προέδρους, στους ποδοσφαιριστές, στους διαιτητές, σε εσάς. Γερό στο μάχη και τι να κάνουμε, εύχομαι ο κόσμος να το χαρεί τουλάχιστον φέτος, γιατί πιστεύω ότι αξίζει και τον κόπο να έρθει και στο γήπεδο. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ.